Ετοιμαστείτε για απογείωση, γιατί το παιχνίδι που θα γνωρίσουμε σήμερα θα μας ταξιδέψει στον έναστρο ουρανό. Εκεί θα κυνηγήσουμε τα αστέρια για να μαζέψουμε λίγο από το φως τους. Αυτό ασφαλώς απαιτεί πολύ προσοχή, γιατί αν τα αστέρια νιώσουν ότι είμαστε άπλιστοι και θέλουμε όλο το φως δικό μας, τότε κινδυνεύουμε να τυφλωθούμε, να χάσουμε τον δρόμο μας και τελικά να πέσουμε. Είμαι η Μάιρα και βλέπετε, η Κάισα παρουσιάζει. Το Στέλλα είναι ένα οικογενειακό επιτραπέζιο συσχετισμού λέξεων και εικόνων της οικογένειας Dixit. Παίζεται με 3 έως 6 παίκτες, ηλικίας 8 ετών και άνω και διαρκεί περίπου μισή ώρα. Στο Στέλλα, οι παίκτες μαζεύουν φωτεινές πίθες από τα αστέρια, συνδέοντας μία λέξη με εντυπωσιακές εικόνες, προσπαθώντας βέβαια να μην παρεκκλίνουν πολύ από τους υπόλοιπους. Για να παίξουμε, συναρμολογούμε αρχικά το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού και ύστερα φτιάχνουμε δίπλα του ένα πλαίσιο 3x5 με κάρτες Dixit. Επιπλέον, τοποθετούμε στο ταμπλό τους 4 δείκτες γύρων. Κατόπιν, ανακατεύουμε τις κάρτες λέξεων και τις αφήνουμε κλειστές σε μία στίβα κάπου κοντά. Κάθε παίκτης παίρνει μία προσωπική πλάκα μαζί με το μαρκαδόρο και το δείκτη του ίδιου χρώματος. Τέλος, όλοι τοποθετούμε τους δείκτες μας στην αρχή του ταμπλού. Επιλέγουμε κάποιον υπεύθυνο για τη βαθμολογία και του δίνουμε το ταμπλό. Επιπλέον, ορίζουμε τυχαία ποιος θα παίξει πρώτος, δίνοντάς του το πιόνι του ανιχνευτή. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το Στέλλα παίζεται σε 4 γύρους, όπου ο καθένας χωρίζεται σε 4 φάσεις. Στο τέλος κάθε γύρου κερδίζουμε πόντους ανάλογα με το πόσες πίθες μαζέψαμε και τελικά κερδίζει όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους. Ξεκινάμε τον πρώτο γύρο λοιπόν. Ο ανιχνευτής ανοίγει την πρώτη κάρτα λέξεων και διαβάζει δυνατά τη λέξη που είναι στην πάνω μεριά της. Ύστερα την τοποθετεί στην κορυφή του ταμπλό. Όλοι οι παίκτες τώρα, χρησιμοποιώντας την προσωπική μας πλάκα και το μαρκαδόρο μας, σημειώνουμε μυστικά τη θέση των καρτών που μας θυμίζουν τη λέξη που φανερώθηκε. Για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση η λέξη είναι καπετάνιος. Γι' αυτό εγώ θα επέλεγα τις κάρτες αυτές. Άρα θα πρέπει να σημειώσω στην πλάκα μου τις θέσεις τους όπως φαίνονται στην εικόνα. Προσέχω να σημειώνω πάντα τουλάχιστον μία κάρτα και όχι παραπάνω από 10. Μόλις όλοι είμαστε έτοιμοι, αφήνουμε τους μαρκαδόρους μας και ξεκινάμε να ανακοινώνουμε ένας-ένας δυνατά πόσες κάρτες σημειώσαμε, μετακινώντας ταυτόχρονα το δείκτη μας στην αντίστοιχη θέση. Για παράδειγμα, αν σημειώσαμε 5 κάρτες, μετακινούμε το δείκτη μας στο 5. Αφού όλοι μετακινήσουμε τους δείκτες μας, ελέγχουμε εάν κάποιος προηγείται μόνος του και τον γυρίζουμε ανάποδα στην πλευρά του σκοταδιού. Εάν δύο δείκτες προηγούνται μαζί, τότε δεν συμβαίνει κάτι. Όταν ο δείκτης μας γυρίζει στην πλευρά του σκοταδιού, δεν επηρεαζόμαστε άμεσα. Ωστόσο, όπως θα δούμε σύντομα, κινδυνεύουμε να χάσουμε αρκετούς πόντους στο τέλος του γύρου. Γι' αυτό, καλό είναι να μην γινόμαστε άπλιστοι όταν σημειώνουμε κάρτες, μιας και κάτι τέτοιο ίσως τελικά μας δημιουργήσει πρόβλημα. Συνεχίζουμε τώρα στην επόμενη φάση του γύρου. Ξεκινώντας πάλι από τον ανιχνευτή, ένας-ένας φανερώνουμε μία από τις κάρτες που σημειώσαμε. Αν υπάρχουν και άλλοι παίκτες που σημείωσαν την ίδια κάρτα, το αναφέρουν. Ύστερα, ο παίκτης στα αριστερά του ανιχνευτή επαναλαμβάνει τη διαδικασία, φανερώνοντας μία από τις υπόλοιπες κάρτες που ο ίδιος σημείωσε. Όταν μια κάρτα που σημειώσαμε την σημείωσαν και άλλοι παίκτες, τότε δημιουργείται μία σπίθα και όλοι όσοι τη σημειώσαμε χρωματίζουμε δύο αστεράκια στην αντίστοιχη θέση στην πλάκα μας. Εάν πάλι μόνο ένας επιπλέον παίκτης τη σημείωσε, τότε δημιουργείται μία υπερσπίθα και χρωματίζουμε και τα τρία αστεράκια στην πλάκα μας. Από την άλλη, αν κανένας άλλος δεν σημείωσε την κάρτα που δείξαμε, τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί πέφτουμε. Όταν ένας παίκτης βρίσκεται σε πτώση, παραμένει στο παιχνίδι και μπορεί να γίνει μέρος μίας σπίθας ή υπερσπίθας. Ο ίδιος όμως δεν μπορεί να χρωματίσει πια άλλα αστέρια στην πλάκα του, ούτε να φανερώσει μία κάρτα που σημείωσε όταν ξανάρθει η σειρά του. Τελικά, η φάση αποκάλυψης των καρτών λήγει όταν όλοι οι παίκτες πέσουν ή όταν δεν υπάρχουν άλλες κάρτες να φανερώσουμε. Τότε έρχεται η ώρα της βαθμολογίας.
Η βαθμολογία μας είναι εύκολο να υπολογιστεί, αφού αρκεί να μετρήσουμε όλα τα αστέρια που χρωματίσαμε αυτό το γύρο στην πλάκα μας. Αν ωστόσο κάποιος παίκτης βρίσκεται στο σκοτάδι επειδή το πιόνι του προηγείται στο ταμπλό, τότε τα πράγματα ίσως είναι διαφορετικά. Αν ο παίκτης αυτός κατά τη διάρκεια του γύρου έπεσε, τότε χάνει ένα πόντο από κάθε σπίθα και υπερσπίθα που πρόλαβε να χρωματίσει. Απ' την άλλη, αν ο παίκτης αυτός δεν έπεσε, δεν χάνει τίποτα. Ο υπεύθυνος της βαθμολογίας σημειώνει τους πόντους κάθε παίκτη για το γύρο αυτό στο ταμπλό βαθμολογίας. Ύστερα προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο. Έτσι, ανοίγουμε μία νέα κάρτα λέξης και επιστρέφουμε την προηγούμενη στο κουτί. Ανιχνευτής γίνεται ο παίκτης στα αριστερά του προηγούμενου. Γυρίζουμε το δείκτη του γύρου που ολοκληρώσαμε ανάποδα. Έπειτα, αντικαταστούμε τις κάρτες της σειράς που μας υποδεικνύει η πίσω μεριά του με 5 νέες. Τέλος, επιστρέφουμε όλους τους δείκτες στην αρχή του ταμπλό με τη φωτεινή πλευρά φανερή. Σβήνουμε τις πλάκες μας και ξεκινάμε τον επόμενο γύρο. Το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο για 3 ακόμα γύρους. Μόλις ολοκληρωθεί και ο τέταρτος γύρος, τότε όλοι προσθέτουμε τις βαθμολογίες μας και εκείνος με τους περισσότερους πόντους είναι και ο νικητής. Αυτό ήταν το Στέλλα, ένα πρωτότυπο επιτραπέζιο που θα εντυπωσιάσει όλες τις παρέες με τις πανέμορφες κάρτες του. Επιπλέον, μιας και είδαμε ότι είναι τόσο απλό, καθίσταται ιδανικό για όλες τις ηλικίες, αλλά και για προτάριδες στον κόσμο των επιτραπεζίων. Ασφαλώς, καθώς ανήκει στην οικογένεια Dixit, μπορούμε πολύ εύκολα να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε κάρτες στο παιχνίδι από το Dixit ή από τις πάρα πολλές επεκτάσεις του. Είμαι η Μάιρα και όλοι εμείς στην Κάισα σας ευχόμαστε καλά παιχνίδια! Εάν σας άρεσε το Στέλλα, κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να είστε οι πρώτοι που μαθαίνετε τα νέα μας και όλα τα βίντεο. Απορίες? Από κάτω στα σχόλια! Γεια σας! Γιατί αν τα αστέρια νιώσουν ότι είμαστε άπλιστοι και θέλουμε όλο το φως δικό μας, κινδυνεύουμε να τυφλωθούμε, να χάσουμε τον δρόμο μας και τελικά να πέσουμε. Κρύψα στα αλήθεια. Θα μας ταξιδέψεις στον ένα στρο ουρανό. Εκεί θα κυνηγήσουμε τα...